Η Κατερίνη είναι το πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Ναι. Είναι πιο αφαντικό να σε καλεί ο προπονητής σου για κατευθείαν συζήτηση ή να περιμένεις να γυρίσει καρέκλα του The Voice. Η προοπτική του να παίρνει δηλώσει στη μεικτή ζώνη είναι στα μέσα πλάνα σου. Μετά το παιχνίδι. Σταματή, η οποία θέλει να μας πάρει τη δουλειά και να κάνει εκείνη τις ερωτήσεις. Μόνικα, σήμερα ήσουν πάρα πολύ καλή στην επίθεση, νομίζω. Πες μου, ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Θεωρείς ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι έχεις πάρα πολύ καλές συμπαίκτριες που σε βοηθάνε στην προπόνηση, έτσι ώστε να βελτιωθείς. Ήσουν η καλύτερη σήμερα, ήσουν η MVP του αγώνα και της καρδιάς μας. Ποιο αντικείμενο δεν μπορούσε να αποχωριστείς για κανένα λόγο όταν έφυγες για Ουγγαρία? Την εικονίτσα μου. Ποια συμπαίκτρια θα ήταν η ιδανική συγκάτοικος για δωμάτιο και σε ποια έχεις βάλει απαγορευτικό? Λοιπόν, ιδανική Ελισάβη Τηλιοπούλου και απαγορευτικό Τσιγιάν Μαρίνο. Ladies and gentlemen, please welcome. Σταματή έχει παρέσει μαζί μου. Λοιπόν, η πρώτη και βασική ερώτηση αυτήν την περίοδο είναι σε τι κατάσταση είναι και αν είναι το χειρουργείο και το πόδι ουσιαστικά πάνε λίγο καλύτερα από πριν. Είμαι σε μια φάση τώρα ανάρρωσης. Έχω κάνει ένα κομμάτι του χειρουργείου. Έχω ξεκινήσει σε θεραπείες. Μέχρι στιγμής πάνε όλα καλά, δεν ξέρω. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολη περίοδος για μένα, μέχρι να πω στο χειρουργείο το πρώτο διάστημα, τις δύο πρώτες εβδομάδες δεν είχα ζόρικα, πονούσα, δεν μπορούσα να κάνω κινήσεις και αυτά. Εντάξει, τώρα λίγο πολύ μεγαλύτερο. Στην καριέρα σου έχουν γίνει άλλο λίγο γρήγορα, μπορούμε να πούμε, ότι νωρίς μπήκες στη γυναικεία ομάδα, νωρίς μπήκες στη γυναικεία ομάδα, νωρίς μπήκες στα δεδομένα του εξωτερικού. Τους ζεις όλα αυτά σε fast forward. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν το καταλαβαίνω και πολύ, δηλαδή απλά με πάει. Εγώ κάνω αυτό που αγαπάω και προσπαθώ να το κάνω σε όλες τις γυναίκες. Από εκεί και πέρα, έτσι τα πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι νιώθω ότι γίνονται όλα βιαστικά. Ίσα-ίσα νιώθω ότι τα απολαμβάνουμε. Κάθε τι με το σοβαρό στο τρόπο. Σε μεγάλο βαθμό μέχρι τώρα η πορεία σου έχει συνδεθεί με τον ΠΑΟ και έχει ζήσει όλη αυτή τη διαδρομή από τις καλές κατηγορίες του ΠΑΟ από την πριν λίγο, από την πρώτη εμφάνιση στη Βόλεϊ Λίγκ, από την κατάκτηση του κυπέλλου. Τώρα που έχεις φύγει πλέον από την ομάδα και το κοιτάς με μια σχετική απόσταση, συνειδητοποιείς πόσο δεν ήταν απλό αυτό που έγινε, το πόσο σπάνιο και σπουδαίο ήταν. Η αλήθεια είναι ότι όντως δεν είναι κάτι απλό, ότι ο Πάο έχει φτάσει στην ιστορία. Και φτάσει στην ιστορία. Είχατε προτάσει να μ' ακούσει, άσχετα με το καλά πιστεύω. Και πήραμε και κύπελο. Ναι, ναι. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που σε πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, νιώθω πάρα πολύ διακουνόμων και πολύ τυχερή που είμαι ένα κομμάτι αυτή τη ιστορία και τη προσπάθεια. Και πραγματικά για μένα ο Πάοκ είναι οικογένειά μου. Από την εποχή πριν λίγα ακόμα, ο Πάοκ έχει ένα πολύ πλούσιο ελληνικό κορμό, τον οποίο σε μεγάλο βαθμό συντηρεί και τώρα. Πολύ καλό ελληνικό υλικό που στελεχώνει και την ελληνική ομάδα. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους δεν εμπιστεύονται τις ελληνίδες και την ελληνική ομάδα. Μπορεί να φτάσει ψηλά με αυτό το υλικό. Σίγουρα. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Άλλωστε αποδείχθηκε και φέτος στο καλοκαίρι μέσω της ελληνικής ομάδας που ο Μποντάν τρέβησε εμπιστοσύνη κυρίως στις νεαρότερες αθλητρίες. Και ναι, πάω στο ότι έχει
έχει μαζέψει αρκετά από τα ταλέντα του ελληνικού χώρου και θα μπορούσε να επενδύσει σε αυτά και ήδη επενδύει. Και πιστεύω ότι θα επενδύσει ακόμη περισσότερο και στο μέλλον. Με αυτήν την τρέπο που πάνε 17-18 έχει ουσιαστικό ρόλο, ενεργό ρόλο σε μια ομάδα σαν το ΠΑΟ, σε μια ομάδα που κυνηγάει κύκλους διακρίσεις. Υπηρεσία περισσότερο ενθουσιασμό, σωστά. Δεν γίνεται καλά, δεν γίνεται να μην υπάρχει το ιδανικό θα ήταν ένα δημιουργικό πάντα. Προσπαθούμε γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η απειρία παίζει ρόλο σε τέτοιες διοργανώσεις. Όταν παίξαμε τελικό κυπέλλου, όταν η ομάδα πρωταγωνιστεί και είναι πρωτόγνωρη στην εταιρεία και είναι νέα αθλητή, λογικό είναι να υπάρχει και τα πόσα, αλλά παρ' όλα αυτά θα έλεγα ότι υπάρχουν και τα δύο, γιατί σου υπάρχουν πάνω από τις δύο. Η εικόνα σου δεν πέρασε απαραίτητη από τα πρώτα και όλα τμήματα από τον coach Ναράκο και σε κάλεσε σε αρκετά μικρή ηλικία στην εθνική ομάδα. Είχες μια ενδιαφέρουσα ιστορία για το πώς σε κάλεσε, πώς σε διάλεξε στην τελική επιλογή. Εντάξει, με καλέσανε στην ομάδα, εγώ δεν το πίστευα. Είχα χάρη πάρα πολύ που θα δω και από κοντά τα κορίτσια και θα τα βρούμε στην τηλεόραση. Εντάξει, δεν είχε και κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν πήγα εκεί πέρα, ένιωθα από τις πρώτες μέρες που σου πήγα, δεν ένιωθα ότι είναι μικρότερη. Δηλαδή, αμέσως το σωματώθηκα. Και ο προπονητής και η παίκτη που έτσι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, το μόνο που έγινε ήταν ότι πριν κάνει τις επιλογές με είχε φωνάξει το γραφιάκι μου μέσα και εντάξει, θα με διώξει. Τώρα δεν πειράζει, εγώ ευχαριστημένη ήμουν. Και μου λέει, ξέρω πού θα πεις μαζί με την Πορτογαλία, στους αγώνες και αυτά. Έλα, εντάξει, έχω τα κλάματα, ήταν πάρα. Η Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι έκανε μια πλήρη ανανέωση, πολύ μεγάλο restart από τον Μαρσέλο Βουκάνσα. Έφερε πολλά νέα δεδομένα ο Ιταλός στην ομάδα, έτσι. Ναι, εντελώς άλλη νοοτροπία. Δεν ξέρω, πρώτη φορά πήγαμε σε τόσο γρήγορους ρυθμούς και έντονους και πολλές ώρες προπόνηση και τρελή πειθαρχία. Άρχισα και εγώ να σκέφτομαι διαφορετικά, θεωρώ ότι με ορίμασε πάρα πολύ η σεζόν που μας πέρασε το καλοκαίρι, γιατί ήταν και η πρώτη φορά που δούλευα τόσο σκληρά για την εθνική ομάδα και γενικά. Έχεις ήδη προλάβει να δουλέψεις με πολύ καλούς προπονητές, με τον Αποτάζα, με το Φενόλιο, είτε λίγο ή πολύ, με τον Μάσε παλιότερα, με τον Τάκη Φλόρα, όπως Έλληνες. Είναι δύσκολο να πούμε ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος εμπνέει περισσότερο. Ωστόσο, μιλάμε για ανθρώπους με τελείως διαφορετικές νοοτροπίες και τελείως διαφορετικές τρόπους λειτουργίας. Ναι, κάθε ένας ήταν εντελώς διαφορετικός, ξεχωριστός. Διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικό τρόπο να προσέξα το πόλι. Εντάξει, από τον κάθε ένα ήρθα να πάρω κάτι που είχαμε βοηθούς και είχαμε βοηθήσει στην πορεία μου. Αυτό σαν άνθρωπο έχω πάρα πολύ αγωνία με τον Τάκη Φλόρο. Ήταν και ο πρώτος προπονητής που είχα στα κλιμάκια στην τελική ομάδα όταν ξεκινήσα σιγά σιγά. Ενώ είμαι από Κορασίδα. Οπότε τον έχω έτσι. Είναι και ο άνθρωπος που με τους περισσότερους τίτλους. Είναι καταξιωμένος. Που κάνει περισσότερο στο συνέστημα του αθλητίου ο Τάκης Φλόρος. Δεν ξέρω, ξέρει πάρα πολύ καλά να χειρίζεται τις συνέψεις του. Δεν ξέρω αν είσαι στη λέξη χειρίζεται, αλλά έχει τον τρόπο του να σου δίνει μια σιγουριά και μια ηρεμία. Δηλαδή, σε μια τρόπο δεν θυμάμαι να φωνάζει, να χειρίζει, να ορίζει. Δηλαδή, σου δίνει μια επιστοσύνη.
Πολλές από τις αλήθειες που επινόπαιδε περισσότερο από τον ήρεμο καθοδηγητή και λιγότερο από τον επώνυμο φωνή. Εξαρτάται. Εννοείται ότι θα τα ακούσεις κάποιες φορές και θα έχεις ανάγκη να τα ξαναξυπνήσεις και λίγο. Αλλά δεν ξέρω. Πάνω απ' όλα, είτε φωνάζει είτε φωνάζει, το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να νιώθει εμπιστοσύνη και σιγουριά. Δηλαδή, να νιώθει ότι αυτό που λέει ο προπονητής είναι το σωστό και αν το κάνει, θα υπάρχει αποτέλεσμα. Ο Γιάννης Απάτος είχε πει ότι η αυτοπεποίθηση για τον Σουλίδη δεν σου λείπουν τα αγωνιστικά χαρίσματα. Εντάξει, η αυτοπεποίθηση Γιατί η αυτοπεποίθηση αποφτάσεις όταν είναι διαφορετικές και ανάλογα πώς τις αντιμετωπίζεις, τόσο περισσότερο νιώθεις και τη σιγουριά για την επόμενη φορά και νιώθεις να πεις ότι ξέρεις. Να λες, ναι, μπορώ να το κάνω, ξέρω να το κάνω και δεν με πειράζει. Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να λάβουμε πολλές περιστάσεις. Αυτό είναι πώς τον επηρεάζει, γιατί συνήθως λέμε για παίξω ότι ανεβάζει την ψυχολογία, ανεβάζει το κίνητρο, ωστόσο είναι τα δουλειά καλύτερα να κάνεις αριστάδι. Εντάξει, οι προπονητές αλλάζουν κάτι που μπορεί να μην καλά στην ομάδα. Μπορεί να μην είναι ο προπονητής ο λόγος, αλλά συνήθως θα αλλάξουν, ξέρω εγώ, την υπομονή, τους δικούς τους ρόλους. Πρέπει τις επαγγελματίες και τη δουλειά σου, θα πρέπει να ανταπεξέλθεις το challenge και κάθε φορά τις υπομονές και να προσαρμοστείς όσο καλύτερα γίνεται. Λένε ότι ένας τραυματισμός αντιμετωπίζεται διαφορετικά από έναν αθλητή νεαρό και διαφορετικά από έναν πιο όριμο αθλητή. Σε αυτή τη φάση που σε βρήκε αρκετά νωρίς, σε έκανε να χάσει κάτι από την αισιοδοξία σου. Πώς το αντιμετώπισες τις πρώτες μέρες και πώς τώρα? Όταν τραυματίστηκα, γενικά πέρασα πολλά σκαμπαριά. Δηλαδή, μέχρι τώρα, τη μια εβδομάδα θα με βρίσκεις χάλια, την άλλη εβδομάδα θα με βρίσκεις που θα πάνε όλα καλά, στα μοντεία, θα δουλεύεις, θα κάνεις. Εντάξει, θεωρώ ότι όσο πιο μικρός είσαι, τόσο πιο εύκολο είναι, γιατί μπαίνεις σε μια διαδικασία να έχεις πιο πολύ χρόνο μπροστά σου, θεωρώ. Και ο οργανισμός είναι πιο δυνατός, οπότε εντάξει υπάρχουν και οι εξαιρέσεις προφανώς, αλλά θεωρώ ότι όσο πιο νέος είσαι τόσο πιο εύκολα μπορείς να Η ομάδα σου κάπως πώς το αντιμετώπισε αυτό, πώς στάθηκε να αναλύσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ γενικά είχα συνηθίσει σε ένα κλίμα που σου να το πάω, που ήταν πολλοί άνθρωποι πάνω μου να με στηρίξουν, ακόμα και να με πονούσε, ξέρω εγώ, μια τρίχα από το μαλλί μου, να τα στέλνανε και τρώνα με τρίχα. Με είχαν συνηθίσει έτσι, θα έλεγα ότι είχα κακομάθει και λίγο. Εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά ναι, όταν πήγε εκεί πέρα, ένιωσα πιο πολύ μόνη. Δηλαδή, ένιωσα πιο πολύ. Δεν είχα, ρε παιδί μου, τόσο πολύ αίσθηση όπως στο πάω, θα τρέξουν να με βοηθήσουν στα πάντα, να βάλω σίγουρα υπήρχε η βοήθεια και το ενδιαφέρον, μέχρι ένα βαθμό, αλλά δεν είχα κυρίως μόνη. Τώρα δεν πέρασε λίγο. Και σε ένα διάστημα που ήταν αρκετά να δεις, μόλις δεύτερη αγωνιστική. Δεν είχες μπει ακόμα στο κλίμα. Είχαμε παίξει αρκετά χωριά. Στο κλίμα του πρωτοθλήματος, ναι, δεν είχα μπει πάρα πολύ. Το πρώτο μάτσο που είχα χαρεί αρκετά, θεωρώ, και παίξαμε με την Κέστσαβα που ήταν. Το είχα κάνει και με το παιχνίδι, αλλά γενικά. Ήταν ένα πάμε άλλο σε ανθρωπίνα του.
Το δεύτερο παιχνίδι ήταν κόντρα στην βάση του Αθανασόπουλου. Ναι, ναι. Έχουμε γενικά ελληνική παροικία στη Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια. Εξηγείται κάπως αυτό αγωνιστικά, ή κάτι που ίσως να βοηθάει στην προσαρμογή να γίνει. Βουλγαρία. Ναι, είναι γενικό το πρωτάθλημα στην Βουλγαρία. Παρ' όλα αυτά στο κομμάτι το αγωνιστικό και το επαγγελματικό μάλλον όσον αφορά τα συμβόλαια, τον επαγγελματισμό, τον τρόπο λειτουργίας, εκεί μπορούμε να έχουμε ένα πεδίο σύγκρισης. Σίγουρα το ελληνικό πρόγραμμα έχει βελτιωθεί και φτάσει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, αν είναι το γρυκό πρωτάθλημα καλύτερο από το ελληνικό. Στα συνθήκες γενικότερα, όχι από τα ελληνικά. Συνθήκες γενικά είναι φουλ επαγγελματικές. Εδώ στην Ουγγαρία υπήρχαν δύο γήπεδα για να κάνεις προπόνηση, για το γυμναστήριό σου, το σπάις, δύο πράγματα για το κατάστασή σου, για την τραπεζική, για ομάδα, γυμναστή. Αρκετά πράγματα και καλές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, όπως και στην Ελλάδα, σε κάποια σχολεία που λειτουργούν τόσο καλά και στον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι έτσι συμβουλικές. Ωστόσο, θεωρώ ότι το ελληνικό πρωτάθλημα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει σημαντήσει αρκετά. Οπότε θα έλεγα ότι παρ' όλα αυτά, όπως είπα πριν, είσαι από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς και δεν το λέω μόνο, εγώ το λένε αρκετοί άνθρωποι. Όπως εσύ, όπως και άλλα κορίτσια, πολύ ικανά. Πώς γίνεται να μην έχουν τις ευκαιρίες που τους αναλογούν σε πολλές ομάδες. Δεν μιλάμε μόνο εδώ, πάμε να δούμε πολλά ταλέντα στις μεγαλύτερες ομάδες που δεν βρίσκουν χώρο και χρόνο. Εντάξει, αυτό δεν είναι δική μας επιλογή. Δεν είναι δικιά μας επιλογή. Εντάξει, έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που νιώθει ο προπονητής, τη σιγουριά, τις απαιτήσεις της ομάδας. Γιατί, όπως είπαμε, έχει ανέβει επίπεδο και τα ρόστερ των ομάδων που βρίσκονται στην κορυφή αποτελούνται από αρχές πιο έμπειρες, άλλες παραστάσεις. Θεωρώ ότι πολύ πιο δύσκολα θα εμπιστευτεί ένας προπονητής μια νεαρή αθλήτρια για να της δώσει την ευκαιρία και να παίξει σε σημαντικά παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά στο εσωτερικό, όπως εσύ, έτσι και άλλα πολλά κορίτσια, έχετε βρει ευκαιρίες, έχετε βρει ρόλο, είτε λίγο είτε πολύ. Υπάρχει εμπιστοσύνη πλέον στο ελληνικό υλικό, ίσως και μετά τα ευρωβόλια που έχετε συνεργαστεί. Ναι, αρχικά στο εξωτερικό δεν ξέρω αν ισχύει σε όλες τις χώρες αυτό, γιατί λέμε εξωτερικό και νομίζω ότι όλα στο εξωτερικό είναι τέλεια, δεν είναι έτσι. Θεωρώ ότι ίσως εμπιστεύονται λίγο πιο εύκολα τα ταλέντα, τα νέα παιδιά. Αλλά όπως και να έχει, θεωρώ ότι παντού υπάρχει αυτή η ανασφάλεια να χρησιμοποιήσετε τις μικρότερες Με το πρώτο πρόλαβε να συμμετέχει σε ευρωπαϊκέ διοργανώσει. Οι ελληνικέ ομάδε και οι ελληνικέ αθλήτριε έχουν την ευκαιρία να βάζουν ψηλού στόχου τα τελευταία χρόνια όσο ανεβαίνει το πρωτάθλημα. Γιατί όπω και να κάνουμε, είναι διαφορετική η δυναμική του ελληνικού πρωταθλήματο με άλλα ευρωπαϊκά. Με πολύ ψηλότερα μπάτζετ και μεγαλύτερη δυναμική. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι δεν από τι ελληνικέ αθλήτριε δεν λύνει κάτι. Τα προσόντα ή τις προοπτικές. Θεωρώ ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια στην εθνική ομάδα έχουν πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλές αθλητρίες που τα προσόντα τους έχει μάθει με δύο μέτρα. Η κοπέλα είναι
το 2004. Έχει προσόντα που θα δεις σε μια τρίτη παγκόσμια κλάση. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι τη Βασιλική. Δεν ξέρω τι είναι πει από το ελληνικό βόλεϊ αυτό το. Τα χαρακτηριστικά μιας καλής. Το βόλεϊ είναι ένα ταξίδι πάντως. Και είτε από ομάδα είτε από εθνική, έχει καταφέρει να βρεθεί σε πολλά μέρη του κόσμου. Ναι. Έχει ήδη καλύψει κάποιου από του στόχου όσον αφορά τα ταξίδια. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το καλοκαίρι πήγαμε σε πάρα πολλά μέρη. Δηλαδή πήγαμε στην Αγγλία, πήγαμε στο Βρυτό. Δεν είχα ιδέα, ποτέ ότι θα πήγαινα στην Αγγλία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα ξαναπήγαινα από εκεί. Δεν ήταν και καλή. Πήγαμε στην Αγγλία, που επίσης δεν περιμένω ότι θα πάω. Από τη ζέστη το κρύο. Ναι, ναι. Οπότε θεωρώ ότι okay, έχει τη δυσκολία του, την κούραση του, όλο αυτό, αλλά γνωρίζεις τόσο πράγματα, αλλάζεις τόσες χώρες. Οπότε δεν ξέρω, νομίζω ότι με γεμίζει κάπως όλο αυτό. Η Μεσογειακή Αγώνες ήταν μια μετάβαση. Ήταν ίσως η εισαγωγή για την νέα εποχή της εθνικής ομάδας πριν τα προβληματικά. Αλλά είναι και μια ωραία γιορτή, μια ωραία διοργάνωση. Την ευχαριστηθήκατε όσο θα μπορούσατε, ή υπήρχε ένα βαρύδιο στα παραγωγή προετοιμασία. Βαρύδιο, εντάξει, η προετοιμασία όντως ήταν πολύ δύσκολη να φτάσουμε να πάμε στους Μεσογειακούς. Αλλά εντάξει. Ευχαριστήθηκα από την άποψη ότι ήμασταν πρώτη φορά ήμασταν ενεργά μέλη μέσα στην ομάδα. Νιώσαμε ότι βοηθούσαμε την ομάδα. Και ναι, μεν υπήρχε αυτή η πίεση, αλλά θεωρώ ότι το χαρήκαμε. Είναι δύσκολο για μια ελληνική ομάδα με αυτά τα δεδομένα να βρεθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Παρ' όλα αυτά, η Μεσογειακή είναι μια μικρογραφία. Μπορείς να νιώσετε όλη αυτή τη συνθήκη, όλο αυτό το κλίμα που κρατεί σε ένα χωριό τύπου Ολυμπιακού χωριού. Η αλήθεια είναι ότι εκεί που ένιωσα αυτό το ξεχωριστό συνέστημα πρώτη φορά ήταν στην Παλάβο. Όταν έγινε. Πώς λέγεται αυτό, όταν στην τελική έναρξη. Που υπήρχε τόσο κόσμος, τόση ζεστασιά, αυτά τα φώτα που πηγαίναμε κάθε χώρα με τη σημαία της, σε διαφορετικά κλίματα και κάναμε την παρέλαση γύρω γύρω, ήταν τρομερό συνέστημα. Και από εκεί έχει να κάνει το θέμα της συγκριτήκης της ερώτησης που έχει στην συμπαικτηρία σου. Εντάξει. Γενικά εγώ με την Εύη, που είμαστε στον ΠΑΠ και οι δύο ήμασταν ανέκαθεν στο ίδιο δωμάτιο, οπότε δύσκολα το εξωτερικό. Μια δουλειά που μπαίνει από νωρίς το κομμάτι του επαγγελματισμού όταν είναι ακόμα μαθήτρια ουσιαστικά. Ίσως να απομυθοποιήσει πράγματα που οι συνομιλητές σου να ονειρεύονται, όπως οι σχολικές γιορτές, οι εκδομές και όλα αυτά. Εσύ τα ζούσες σε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Την ώρα που οι άλλοι μπορεί να πήγαν πέντε έμενες, να έκανε και μια αποστολή να τον πάω και να τον πάω και άλλα. Η αλήθεια είναι ότι κάτι κερδίζεις, κάτι κάνεις. Αυτά τα δύο είναι τελώς διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, μια εμπειρία με την ομάδα σου σε μια διαφορετική χώρα ζήσεις εντελώς διαφορετικά από μια πενταήμερη με το σχολείο σου. Δεν έχω πάει ποτέ πενταήμερη με το σχολείο. Δεν ξέρω πώς είναι. Αλλά δεν το μετανιώνω. Θεωρώ ότι έκανα τις σωστές επιλογές. Πότε κλείθηκες να αφήσεις την Κατερίνη για να βρεθείς την πρώτη ηλικία? Με πρώτη ηλικίου έφυγα στο ΠΑΟΣ, ήταν από το 2. Όλη αυτή η μετάβαση σε μια τέτοια ηλικία δεν είναι εύκολη. Εντάξει, όπως σας είπα και μετά είναι λίγο... Προσαρμόζεσαι. Όχι, προσαρμόζομαι, δηλαδή πάνω στον ενθουσιασμό και στην χαρά μου, γνωρίζοντας ότι θα κάνω αυτό που αγαπάω, δηλαδή παίζω βόλεϊ και θα πάω σε καλύτερες συνθήκες από όσο ήμουν από την πριν. Όλο αυτό με σαγίνευε και το ζούσα.
τόσο απλά, δεν κουραζόμουν. Δηλαδή δεν ένιωθα το άγχος, αμάρτη, δεν θα πάω τώρα. Μου άρεσε. Για ως άνθρωπος, να βάλω κι εγώ τη δική μου εμπειρία, ως άνθρωποι της Μακεδονίας γενικότερα, επιβεβαιώνεις ότι λίγο πολύ όλοι αισθανόμαστε θελονγείς. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πλέον, να σου πω όταν με ρωτάω από πού είσαι, μπορώ να πω και ξέρω από τη Θεσσαλονίκη για να τους κατατοπίσω πιο εύκολα. Αλλά ναι, εντάξει, 5 χρόνια με τη Θεσσαλονίκη, οπότε ναι, γνώριζε σαν πόλη. Και συνδέεται και ένα κομμάτι των σπουδών σου. Ναι, ναι, έχω και τη σχολή μου που είναι τη Θεσσαλονίκη. Και λόγω πορείας, που λέμε σε άλλο μπορεί λίγο περισσότερο, τουλάχιστον το ξεκίνημα. Ναι, βασικά πάω σε τη σχολή. Δηλαδή δεν μπορούσα να πάω το διάστημα που έχω στο εξωτερικό. Οπότε τώρα με τραυματισμό μου είναι η ευκαιρία να ξαναεπανέλθω λίγο σε αυτού του ρυθμού. Το ενδεχόμενο του επόμενου Ευρωβόλη είναι η ιδανικότερη αφορμή να βάλει τα δυνατά σου για να είσαι ακόμα πιο υγιής στο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα πώς και πώς το Ευρωπαϊκό. Χάρηκα πάρα πολύ που έγινε όλη αυτή η προσπάθεια το καλοκαίρι που καταφέραμε και προσπαθήκαμε και ήμουν κι εγώ ενεργής σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θεωρώ ότι ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Πρώτα απ' όλα βέβαια πρέπει να κοιτάξω να επανέλθω πλήρως, γιατί δεν είναι επικίνδυνο. Όπως και να έχει, αν βιαστείς να πεις, μπορεί και να φέρει αντίθετα αποτελέσματα από αυτό. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να κάνω το όσο πιο καλά γίνεται την αποκατάστασή μου και πιο σωστά και πειθαρχημένα για να μπορέσω να συμμετέχω. Έχεις ήδη αρπάξει αρκετές μεγάλες παραστάσεις. Είχες κάποια αγαπημένη αθλήτρια, αντίπαλο, κυρίως από το εξωτερικό. Αντίπαλο. Κάποια που να θέλεις να αντιμετωπίσεις. Θα ήθελα. Γιατί και το ερχόμενο Ευρωβόλη έχει πολύ δυνατούς αντιπάλους. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι από τις αγαπημένες μου αθλήτριες είναι η Αρίνα Φεντερτσέβα, που είναι παιχταρού, είναι νομίζω ένα χρόνο μικρότερη μου. Και είναι φοβερή, είναι τώρα στη Φεντερ Μπαχτέ και τη θαυμάζω πάρα πολύ. Αντίστοιχα αγαπημένα ομάδα εξωτερικού υπάρχει. Ομάδα εξωτερικού. Εντάξει. Συνήθως οι Ιταλικές έχουν προτελώ. Ει, Κονελιά, δεν ξέρω εγώ. Στα εγχώρια παρακολουθούσες κάτι πέρα από βόλιο, ίσουνα του γηπέδου. Εννοείται αν παρακολουθούσε κάποια λάθη. Ναι, ναι. Εντάξει. Για όταν έπαιρνε στον Πάουξ, πήγαινα στην Τούμπα. Εντάξει, ποδόσφαιρο. Αναγκαστικά έχω το μικρόβιο από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου έπαιρνε ποδόσφαιρο, οπότε λίγο πολύ. Όταν είχε κάποιο σημαντικό μάτς, ξέρω εγώ, κάποιο ντέρμπι στην Τούμπα, θα πήγαινα να το δω. Αλλά γενικά δεν είναι. Μπορεί και λίγο μπάσκετ να παρακολουθήσω, αλλά αστυνομική είναι πολλά πολλά. Το μικρόβιο του βόλιο, δηλαδή, εσύ πέρασε στην Όχι. Το μικρόβιο αυτό ξεκίνησε από την αδερφή μου. Η αδερφή μου πήγαινε πολύ και επειδή ήταν μικρή σχετικά, για να μην πηγαίνει μόνη τη, με στέλνανε και εμένα να είμαι για παρέα μαζί τη. Και μια μέρα με βλέπει ο προπονητής εκεί πέρα, μου λέει εσύ γιατί δεν ξεκινάς, ξέρω εγώ. Λέω εγώ έρχομαι απλά για να βλέπω την αδερφή μου. Δεν θέλω, ξέρω εγώ, δεν το έχω στη μυαλό μου. Και ξεκίνησε και μου άρεσε. Η Γυμναστική Ακαδημία ήρθε λόγω του Βόλη ή έβλεπες τον εαυτό σου να τριγυρίζει ως προπονήτρια, ως γυμνάστρια. Η αλήθεια είναι ότι όπως και να έχει, μέσα στον αθλητισμό, μέσα στα γήπεδα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να φωτιστεί τον εαυτό μου να ασχολείται επαγγελματικά με κάτι το οποίο δεν είχε να κάνει τον αθλητισμό. Οπότε έπαιξε ρόλο πολύ και το Βόλη. Οπότε, ο βασικότερος στόχος είναι η επιστροφή στα γήπεδα. Ο δεύτερος είναι ακόμα πιο μεγάλος, το ευρωπαϊκό.
Και του χρόνου θα ήθελες να δεις τον εαυτό σου ξανά σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα? Σίγουρα, σίγουρα θα ήθελα. Ή την Ουγγαρία ή το οπουδήποτε δεν καλεί. Εννοείται, εννοείται. Αυτές οι διοργανώσεις νομίζω είναι που σε κάνουν το πιο δυνατό σαν αθλητή, σε δυναμώνουν, αποκτάς καινούργιες εμπειρίες, διαφορετικό σου βαθμό δυσκολίας σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οπότε εννοείται. Πρώτο Θεός, έρνουμε γερή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να σου φέρνω αγούρι για το επόμενο έτος. Μακάρι, ευχαριστώ.